Συνάδελφοι, έχουμε σχεδόν 12 μήνες, καταγράφουμε πάνω από 14-24 ώρες απεργίες, δεκάδες τάσεις εργασίας, καταλήψεις, κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις. Έχουμε πραγματικά, πρέπει αυτό να το νιώσετε όλοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε οι συνδικαλιστές να το μεταδώσουμε, αλλά αυτούς που βλέπουμε απέναντί μας στα τραπέζια όταν κάνουμε κινητοποιήσεις είναι πραγματικά ζορισμένοι. Έχουν σφίξιμο και γι' αυτό έχουν αμολύσει κολλητούς, θεούς και δαίμονες για να μας διασπάσουν. Δεν θα τους περάσει. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια, τίμια και δίκαια. Δεν περάσανε ένας χρόνος και αυτοί που μας λέγανε ότι η Λάρκο είναι βαρέλι δίχως πάτο, τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ίδια πρόσωπα τώρα ανακαλύψανε ότι είναι φρουρή Κωνσταντινάτο. Πάνε με το αεροπλάνο και εμείς με τα πόδια αυτούς τους 12 μήνες, συνάδελφοι. Έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα μεγάλα με το μέρος τους. Και τους είμαστε δίπλα. Νιώθουν την ανάσα μας στο σβέρκο τους. Έχουμε καταφέρει πολλά, συνάδελφοι. Από την πρώτη στιγμή τη θέλανε κλειστή τη Λάρκο. Και την κρατήσαμε σε λειτουργία με τον αγώνα. Είναι πρώτη φορά μέσα σε αυτές τις δεκαετίες με αυτό ή την παραγωγή να μην υπάρχουν απολύσεις. Και αυτό το ανατρέψατε εσείς με την παρουσία σας στον αγώνα. Οι περικοπές που θέλανε να κάνουν ήταν πάρα πολύ περισσότερες. Και τις φρενάρατε εσείς, συνάδελφοι, και είναι αυτές που είναι. Και συνέχεια αποσπάμε και περισσότερα. Και τώρα δεν δεχόμαστε να περάσουμε τις γιορτές χωρίς δώρο. Απεργούμε σήμερα, κάνουμε στάση εργασίας και την παραμονή πρωτοχρονιάς που είπε και ο πρόεδρος, το ίδιο θα κάνουμε. Δεν έχουμε άλλον δρόμο. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ως προς το ζήν, ως προς τη σύντηση. Συνάδελφοι, σηκώστε ψηλά το κεφάλι και βοηθήστε όλοι σας η γροθιά που έχουμε καταφέρει και την έχουμε κρατήσει μέχρι σήμερα να μην σπάσει. Έχουμε τη δυνατότητα. Το δείξαμε. Όλη η Ελλάδα σήμερα σε συνθήκες πανδημίας, συνάδελφοι, και είμαστε εδώ. Όλη η Ελλάδα, όλη η εργατική τάξη βλέπει τους εργάτες της Λάρκο πως κάτω από αυτές τις συνθήκες, με πανδημία, με δυσκολίες, με φτώχεια, δεν σκύψανε το κεφάλι. Συνάδελφοι, θέλω να χαιρετήσουμε σαν σωματεία, σαν εργαζόμενοι. Έχουν έρθει αντιπρόσωποι από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, όπως είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Οπέρος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και στη διοίκηση και στην εκτελεστική της ΓΕΣΕ. Όπως είναι το Εργατικό Κέντρο Λαμίας. Άλλοι συνάδελφοι από άλλο σωματεία. Η αλληλεγγύη που δεχόμαστε είναι μεγάλη, συνάδελφοι. Λοιπόν, εμείς το ξαναλέμε, φωτιά στη φωτιά. Εάν δεν μπει δώρο, παραμονή πρωτοχρονιάς, τον ίδιο δρόμο. Γιορτές στα σπίτια μας, έτσι κι αλλιώς, μας θερήσανε να κάνουμε. Θα τις κάνουμε όλοι μαζί εδώ, στον δρόμο. Δεν θα τους περάσει. Ποιος ο λόγος της σημερινής απεργίας? Ο λόγος της σημερινής απεργίας είναι για να δείξουμε ότι είμαστε οι μοναδικοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην χώρα που δεν παίρνουμε δώρο Χριστουγέννων. Όπως δεν πήραμε και δώρο Πάσχα, όπως δεν παίρνουμε τα επιδόματα αδείας μας. Και θέλουμε να δείξουμε την εναντίονσή μας στον νόμο που ψηφίστηκε στο 4664 πριν ένα χρόνο περίπου, για τον νόμο περί ειδικής διαχείρισης. Εμείς αυτές τις μέρες μπορεί να περάσουμε δύσκολα, να είμαστε σε δύσκολη φάση και εμείς και οι οικογένειές μας, αλλά εμείς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες θα συνεχίσουμε τον αγώνα
και θα δείτε ότι στην πορεία θα κλιμακώσουμε τον αγώνα με τέτοιες μορφές, στις οποίες θα καταλάβουν πολλά πράγματα γιατί κάνουμε αυτά. Δεν είναι συστημένες οι απεργίες, όπως λένε κάποιοι, δεν είναι πολιτικές οι απεργίες. Οι απεργίες αυτές βγαίνουν μέσα από γενικές συνελεύσεις. Οι εργαζόμενοι είναι μια γροθιά και συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα που έχουμε σε όλα τα αιτήματά μας. Συνάδελφοι, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά ακόμα τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, που μας συμπαραστέκεται και είναι η δεύτερη φορά που έρχεται σε απεργιακή κινητοποίηση στον χώρο της ΛΑΡΚΟ. Επίσης και τα άλλα σωματεία που είναι μαζί μας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης, τον Ιανουάριο κοντεύουμε ένα χρόνο ακριβώς κινητοποίησης. Με δεκάδες απεργιακές κινητοποιήσεις, με καταλήψεις, με παραστάσεις στην περιφέρεια. Συνάδελφοι, το μόνο που έχουν καταλάβει ότι αρχίζουν και μας φοβόνται. Εάν δεν είχαμε καν κινητοποιήσεις και είχαμε κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα, αυτή τη στιγμή θα ήταν το εργοστάσιο κλειστό και όλοι θα ήμασταν έξω. Μη σας παραπληροφορούνε. Σήμερα η απεργία είναι γιατί δεν πήραμε δώρο. Αν με την παραμονή πρωτοχρονιάς δεν έχουν βάλει κάποιο επίδομα, όπως έχουν δώσει σε όλη την Ελλάδα, θα ξαναέχουμε πάλι τετράωρη στάση εργασίας. Έχουμε πάρει απόφαση για 2 κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο. Πρότασή μου είναι η μία να γίνει στις 25 του Γενάρη, που έγινε και το πρώτο συναντητήριο στην Αθήνα. Να σηματοδοτήσουμε τον αγώνα. Κλείστε τα αυτιά. Η ιστορία κάποια στιγμή θα γράψει τι έγινε, όπως έγραψε και το 77. Ποιοι είναι αυτοί που τορπιλίζουν τον αγώνα, ποιοι είναι αυτοί του συστήματος και ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν με χίλιους δυο τρόπους να διαβάλουν τους εργαζόμενους. Ο αγώνας που γίνεται δεν γίνεται ούτε για τους παλιούς, ούτε για τους νέους. Γίνεται για όλους τους εργαζόμενους. Θέλουμε το εργοστάσιο ανοιχτό και να δουλέψει ο κόσμος όσοι μείνουν εδώ πέρα μετά την εξέλιξη που θα έχει όλη η ιστορία. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές και θα είμαστε πάλι δίπλα και συνεχίζουμε, συνάδελφοι, και κλιμακώνουμε τον αγώνα. Δεν σταματάμε. Ευχαριστώ πολύ.